Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο σας έχω ένα collective haul. Θα σας δείξω δηλαδή κάποια πράγματα που πήρα το τελευταίο διάστημα. Είναι διάφορα πράγματα από εδώ και από εκεί, αλλά τα περισσότερα είναι από το Jumbo, γιατί λόγω και των εορτών πήγα έτσι 2-3 φορές τελευταία και έπαιρνα από λίγα-λίγα και μαζεύτηκα κάποσα. Οπότε ναι, πάμε να σας τα δείξω. Αρχικά έχω να σας δείξω δύο όζες. Είναι από την εταιρεία Elixir Makeup. Το ένα είναι ένα σκούρο μπλε χρώμα που λίγο μοβίζει κιόλας και το άλλο είναι ένα διάφανο βερνίκι που λέει 40 δευτερόλεπτα fast dry. Είναι και τα δύο πολύ πολύ ωραία, τα έχω δοκιμάσει τα νύχια μου και μου άρεσαν πολύ. Πάμε τώρα στα δύο πράγματα που πήρα από την Golden Rose. Το ένα είναι το Matte Lipstick Crayon. Σας είχα δείξει ένα σε ένα παλιότερο haul ένα κόκκινο που είχα πάρει και σας είχα πει ότι θέλω να δοκιμάσω και nude αποχρώσεις. Και αυτό και έκανα. Πήρα αυτό το χρώμα το οποίο είναι το νούμερο 15. Είναι ένα rose σωμόν έτσι χρώμα, το οποίο στα χείλη είναι πολύ ανοιχτό. Έτσι σχεδόν σαν να μην έχει χείλη είναι όταν το βάζεις. Και γι' αυτό το λόγο προτιμώ να το βάζω με ένα lip liner από κάτω και βάζοντας αυτό από πάνω το κάνει πιο απαλό το χρώμα. Πολύ ωραία είναι η συγκεκριμένη σειρά, αφήνει έτσι matte τελείωμα στα χείλη. Και το άλλο είναι από την κλασική σειρά Velvet Matte Lipstick και είναι ένα μαύρο χρώμα. Αυτό το φορούσα στο βίντεο, στο lookbook που είχα κάνει, στο τρίτο look. Είναι το νούμερο 33. Πραγματικά, αν θέλετε να πάρετε ένα μαύρο κραγιόν, επειδή φαντάζομαι ότι δεν το φοράτε και κάθε μέρα, μια στο τόσο θα τύχει να το βάλετε. Οπότε καλύτερα πάρτε από αυτή την εταιρεία που είχε μόνο 3,5-4 ευρώ, αφήνει και το matte τελείωμα και αξίζει πιστεύω. Επίσης πήρα από L'Oreal την Mega Volume Miss Manga την Banking. Η συγκεκριμένη μάσκαρα έχει συζητηθεί από πολλούς και έχω ακούσει διάφορες απόψεις, καλές, κακές. Να σας πω τη δική μου. Κολλάει πολύ τις βλεφαρίδες μεταξύ τους. Εμένα μου αρέσουν οι κολλημένες βλεφαρίδες, αλλά αυτή τις παρακολλάει. Αλλά μου αρέσει πολύ επειδή αφήνει πολύ έντονο μαύρο χρώμα. Οπότε αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να περνάω μια στρώση στις βλεφαρίδες και μετά περνάω ένα μπουρτσάκι από μια άλλη μάσκαρα, το οποίο βοηθάει να τις ξεχωρίσει καλύτερα. Και μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα που δίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πήρα από Batiste το Dry Shampoo, αυτό που είναι για τις καστανές, λέει Medium and Brunette, a hint of color. Είχα πάρει παλιότερα το Original, το οποίο με είχε βολέψει πάρα πολύ, αλλά άφηνε άσπρα στο μαλλί, ειδικά με τον το έτριβε καλά. Οπότε γι' αυτό είπα τώρα να δοκιμάσω αυτό, το οποίο αφήνει ένα χρώμα έτσι καφέ και λίγο να το τρίψει, εξαφανίζεται και δεν έχει πρόβλημα. Και πάμε τώρα σε τρία πραγματάκια που πήρα από Avon. Το ένα είναι αυτό εδώ το Body Lotion που λέει ότι είναι με ορχιδέα και blueberry. Είναι αρκετά υδατικό και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και αυτό εδώ είναι ένα body spray το οποίο έχει ακριβώς το ίδιο άρωμα με το body lotion. Είχα παλιότερα ένα τέτοιο με βερίκοκο το οποίο μύριζε απίστευτα. Και αυτό μύριζε πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν συγκρίνεται με εκείνο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο εκείνο. Και αφήνει ένα άρωμα στο δέρμα, ίσα σαν να μυρίζει φυσικά έτσι το δέρμα σας. Δεν φαίνεται σαν να φοράτε άρωμα και αυτό μου αρέσει με τα body spray. Και επίσης πήρα και αυτή εδώ την κρέμα προσώπου. Λέει ότι είναι με dog rose και αλόι και υπόσχεται μάτα αποτέλεσμα στην επιδερμίδα. Η συγκεκριμένη είναι για λιπαρές επιδερμίδες και εγώ έχω κανονική επιδερμίδα και γι' αυτό όταν την εφάρμοσα στο πρόσωπό μου μου την ξέρανε αρκετά και γι' αυτό δεν τη χρησιμοποιώ και πολύ. Αλλά πιστεύω το καλοκαίρι που έτσι υδρώνω και πιο εύκολα και είμαι πιο λιπαρή σε κάποιες περιοχές θα με βολέψει ακόμη καλύτερα. Και πάμε τώρα στα πράγματα που έχω από το Jumbo. Αρχικά να σας δείξω κάποια τετράδια που πήρα. Κλασικά σας έχω ξαναπεί για το πανεπιστήμιο, για κάθε μάθημα παίρνω ένα τετράδιο και κρατάω σημειώσεις και γι' αυτό πήρα ένα κίτρινο, ένα πράσινο και ένα μπλε και πήρα από το μετό. Είναι με τα Minions, μ' άρεσε πάρα πολύ όταν το είδα λέω εντάξει είσαι πανεπιστήμιο Κατερίνα, δεν γίνεται να παίρνεις τέτοια τετράδια, αλλά μετά δεν μπόρεσα να το αντισταθώ και είπα δεν πειράζει θα το πάρω και πήρα και αυτό εδώ. Τι να κάνω ρε παιδιά, είναι τόσο ωραίο, με το που το είδα είπα δεν γίνεται να μην το πάρω. Επίσης πήρα ένα σφιστικό γιατί χρειαζόμουν σφιστικό επειδή μου τελείωσε το προηγούμενο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για το συγκεκριμένο, ένα απλό σφιστικό είναι. Πήρα αυτή εδώ την κορδέλα. Είναι τόσο τέλεια, είναι ροζ και έχει αυτό εδώ το φιωγκάκι μπροστά και είναι να τη φοράς έτσι όταν βάφεσαι ή αν θες να πλύνεις το πρόσωπό σου ή να βάλεις κάποια μάσκα. Την βάζεις και κρατάει τα μαλλιά πίσω ώστε να μην πασελιπτείς. Σαν μπουρνούζι είναι έτσι το υφασμάτι, πώς να σου το εξηγήσω. Είναι πάρα πολύ γλυκούλα και μου αρέσει να τη φοράω έτσι όταν βάφουμε και ξεβάφουμε. Και πήρα και αυτό εδώ το Beauty Blender. Έχουν βγει πολλά Beauty Blender πέρα από το θετικό που έχει 18 ή τόσο ευρώ πόσο έχει. Έχουν βγει διάφορες απομιμήσεις. Η συγκεκριμένη είναι μια απομίμηση, πολύ φθηνή βέβαια, είναι 2 ευρώ είχε. Και ενώ τα περισσότερα Beauty Blenders όταν τα βάζεις κάτω από το νερό μεγαλώνουνε, αυτό εδώ δεν μεγαλώνει. Βέβαια είναι αρκετά ικανοποιητικό το μέγεθος του ήδη και με βοηθάει πάρα πολύ ώστε να βάλω πούδρα σε ελεύθερη μορφή κάτω από τα μάτια. Και πάμε στο πιο άχρηστο πράγμα που πήρα. Πήρα αυτό εδώ το κεράκι. Λέει πάνω keep calm and light the candle και είναι έτσι κόκκινο από μέσα. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί το πήρες αυτό Κατερίνα, να άφησε κεριά, ας πούμε μας αρέσει έτσι να κάνεις ατμόσφαιρα. Όχι. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο και το πήρα γιατί μυρίζει καταπληκτικά. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τη μυρωδιά, είναι τέλειο. Και επίσης είχε μόνο 50 λεπτά και λέω
γιατί όχι, μου άρεσε τόσο πολύ η μυρωδιά, ας το πάρω να το έχω. Επίσης πήρα αυτά εδώ τα δύο. Είναι για δώρο για την Αντωνία και τον Γιώργο. Επειδή και οι δύο έχουν σταθερό υπολογιστή, ο υπολογιστής τους δεν έχει εσοχή για να μπει καρτουλαρνίνη. Οπότε αυτή ακριβώς τη δουλειά κάνουν αυτά εδώ. Είναι USB και έχουν διάφορες εσοχές εδώ πέρα που μπαίνουν διαφόρων ειδών καρτούλες μνήμης. Είναι πολύ χρήσιμο και βολικό, ελπίζω να τους αρέσει. Και πάμε τώρα σε κάποια τελευταία πράγματα που έχω να σας δείξω. Που πρωτού σας τα δείξω, θέλω λίγο να σας πω κάτι. Πριν από καμιά εβδομάδα ξεκίνησα γυμναστική στο σπίτι, δηλαδή έτσι μόνη μου κάθομαι και κάνω κάποιες ασκήσεις γυμναστικής. Ηλιακούς, ραχιαίους, κάποιες κάμψεις, διάφορες ασκήσεις. Και προκειμένου να το πάρω ακόμη πιο ζεστά το θέμα και για να μην τα παρατήσω, αποφάσισα να πάρω κάποια πράγματα από το τζάμπο που έχουν να κάνουν με γυμναστική, προκειμένου έτσι να είναι ένα κίνητρο για εμένα. Αρχικά πήρα αυτά τα δύο βαράκια. Είναι 1 κιλό το ένα. Ξέρω, μπορεί να με κοροϊδεύετε, αλλά είπα να ξεκινήσω έτσι πιο χαλαρά. Και επίσης είναι ροζ και μ' άρεσαν πάρα πολύ έτσι μικρούλια και ροζ που είναι. Πήρε επίσης αυτό εδώ το στρωματάκι, το οποίο κανονικά είναι υπόστρωμα sleeping bag για κάμπινγκ. Αλλά εγώ το πήρα να το χρησιμοποιώ σαν στρωματάκι γυμναστικής, έτσι για να μην κυλιέμαι στα πατώματα, να έχω αυτό και να κάνω κάποιες ασκήσεις πάνω σε αυτό, για να μην πονάει και τα γόνατα, να μην σέρνω στο πάτωμα. Και τέλος, πήρα ρούχα γυμναστικής, παιδιά. Πρώτη φορά ζωή μου παίρνω. Πήρα αυτά εδώ τα δύο, τα συνδύασα έτσι γκρι και τα δύο. Αυτό εδώ είναι ένα σαν κουστάκι, πώς τα λένε αυτά. Εδώ κάτω έχει λάστιχο, είναι έτσι γκρι και είναι αρκετά ελαστικό. Τυραντάκι έτσι, εδώ μπορείς να ρυθμίσεις τις τυράντες όσο μεγάλες ή μικρές τις θέλεις. Και αυτό εδώ το παντελονάκι, το οποίο είναι σαν κολάν, απλά είναι σοτσάκι. Έρχεται και στρώνει ακριβώς στο πόδι. Είναι επίσης έτσι ελαστικό και γερό ύφασμα. Και μ' άρεσαν πάρα πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν και τα πράγματα που είχα να σας δείξω. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!